Κύριε Υπουργέ, στην Καστοριά και συγκεκριμένα στο Άργος Ορεστικό υπάρχει ένα κέντρο φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης. Είναι το ένα από τα δύο κέντρα αποκατάστασης που υπάρχουν δυστυχώς, μόνο αυτά τα δύο υπάρχουν σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Το άλλο είναι κάπου εκεί κοντά, στο Αμύνδιο της Φλόρινας. Μιλάμε για ένα κέντρο με σύγχρονες, πολύ σύγχρονες εγκαταστάσεις. Το 2004 ήδη αποπερατώθηκε μια καινούργια πτέρυγα με 18 κλίνες, πλήρως εξοπλισμένη σε ό,τι αφορά τον μηχανολογικό κυρίως εξοπλισμό, η οποία πρόκειται να λειτουργήσει μάλιστα και ως μονάδα ημερήσιας φροντίδας. Σκοπός αυτού του κέντρου, όπως και σκοπός όλων αυτών των ανάλογων κέντρων, είναι πολυσχηδής, είναι πολύ σημαντικός. Αφορά τη φυσικοθεραπεία των ανθρώπων που την έχουν ανάγκη, τη λογοθεραπεία, αφορά τη διάγνωση, την πρώιμη διάγνωση, την ψυχολογική, την κοινωνική, τη συμβουλευτική υποστήριξη όλων αυτών των ανθρώπων που έχουν ανάγκη από την αποκατάσταση της υγείας τους. Αφορά την ενημέρωση των μελών της οικογένειάς τους για την πάθησή τους, ειδικά των ατόμων με αναπηρία. Αφορά την επαγγελματική τους κατάρτιση, έτσι ώστε να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία γιατί είναι περιπτώσεις οι οποίες μπορούν να συμβούν μετά από ένα επεισόδιο αγκιακό, από ένα εργατικό ατύχημα, όπως αυτά τα πολλά που συμβαίνουν όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της έλλειψης στοιχειωδών μέτρων προστασίας των εργαζομένων εξαιτίας τροχαίων ατυχημάτων, είναι γνωστές οι αιτίες. Σε αυτό λοιπόν το Κέντρο Φυσικής Αποκατάστασης, με τις υπερσύγχρονες θα έλεγε κανείς εγκαταστάσεις, οι εργαζόμενοι είναι πολύ λίγοι, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις αυτού του ιατρομηχανολογικού εξοπλισμού, όχι επειδή δεν γνωρίζουν, αλλά επειδή δεν επαρκούν αριθμητικά και μάλιστα αρκετοί από αυτούς, και συγκεκριμένα 15, είναι και συμβασιούχοι. Σκεφτείτε τώρα τι υποστήριξη να δώσει ένας συμβασιούχος, ένας άνθρωπος δηλαδή, ο οποίος αγωνιά για το δικό του εργασιακό μέλλον, σε έναν άλλον άνθρωπο που αγωνιά για την αποκατάσταση της υγείας του. Νομίζω ότι ακόμα και να το συζητάμε, καταλαβαίνουμε όλοι τι πρόκειται να συμβεί. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, γιατί εκεί θέλουμε να καταλήξουμε. Τι θα κάνετε για να σταματήσει πια αυτό το έσχος των συμβασιούχων, να μονιμοποιηθούν αυτοί οι άνθρωποι εκεί, και εμείς λέμε όχι μονάχα στο Άργος Ορεστικό, αλλά οπουδήποτε εργάζονται συμβασιούχοι στο ελληνικό δημόσιο και μάλιστα σε τομείς τόσο πολύ κρίσιμους, να υπάρξουν προσλήψεις έτσι ώστε να στελεχωθεί αυτό το κέντρο της φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, όπως και τα υπόλοιπα, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν και αυτές οι υποδομές που υπάρχουν εκεί και όπως σας είπα είναι σύγχρονες. Περιμένουμε να σας ακούσουμε.